Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Σπύρος Ροδόπουλος. Ακούτε το You Social εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό τη Νέα Μήνη στο NSTV. Είναι η πρώτη εκπομπή μετά το Πάσχα εδώ πέρα, στο You Social. Επιστρέψαμε λοιπόν και να περάσουμε κατευθείαν στην επικαιρότητα, η οποία σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, καθώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη στην Σκύρο, όπου ένας πιλότος έχασε την ζωή του. Να δούμε αναλυτικά και όλο το χρονικό της είδησης αυτής του περιστατικού, του γεγονότος λοιπόν αυτού. Η αεροπορία έβγαλε ανακοίνωση σήμερα στις 12 η ώρα, περίπου στις 12 η ώρα, όταν ένας πιλότος, ο οποίος είχε πάει να αναχαιτήσει τουρκικά αεροσκάφη που είχαν παραβιάσει τα σύνορα, πηγαίνοντας λοιπόν να κάνει αυτή την ρουτίνα, θα λέγαμε, σε αυτή τη δουλειά, πηγαίνοντας λοιπόν ο πιλότος να πάει στη Σκύρο να προσγειωθεί, έχασε ξαφνικά έλεγχο, δεν έχουμε καταλάβει ακόμη, και έχασε την ζωή του. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά την είδηση. Είναι πρόκειται για ένα αεροσκάφος τύπου Mirage 2005 και φυσικά είναι λογικό λόγω της κατάστασης που επικρατεί τελευταία με τα σύνορα και τους Τούρκους πολλών των μυαλών να πήγε στο κακό ότι μπορεί να γίνει κάποια εμπλοκή. Ωστόσο αυτό καταρρίφθηκε, αυτή η θεωρία. Τόσο τουρκικά μέσα όσο και ελληνικά είπανε ότι δεν υπήρξε κάποια εμπλοκή και ότι το αεροσκάφος έπεσε μόνο του. Οι πληροφορίες τώρα λένε πως ο πιλότος του ενός από τα δύο μαχητικά που ήταν στον αέρα ανέφερε πως έχασε το ζευγάρι του εντελώς ξαφνικά. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, το Mirage αυτό πετούσε σε ύψος μεταξύ 6.000 και 7.000 ποδιών. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές και αυτά τα δεδομένα είναι που περιπλέκουν ακόμα περισσότερη κατάσταση. Είναι η απορία πώς έγινε αυτό το δυστύχημα, αυτό το δύστυχημα. Δεν υπήρξε μάλιστα καμία αναφορά για βλάβη στο αεροσκάφος αυτό ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Όλα φαινόντουσαν να είναι καλά. Και μάλιστα ο πιλότος δεν έκπεμψε σήμα κινδύνου, το οποίο περιπλέκει περισσότερο την όλη κατάσταση, καθώς αν είχε παρατηρήσει, αν είχε δει ο πιλότος ότι κάτι δεν πάει καλά εκείνη τη στιγμή την ώρα της πτήσης, θα είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου με το κέντρο ελέγχου. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, απλά χάθηκε το αεροσκάφος από το ραντάρ. Ορισμένοι τώρα βάζουν στο τραπέζι των θεωριών το ενδεχόμενο ότι ο Έλληνας χειριστής μπορεί να υπέστη βέρτιγκο, να μπέρδεψε δηλαδή για ελάχιστα δευτερόλεπτα ουρανό και θάλασσα και χωρίς να αντιληφθεί το παραμικρό να καρφώθηκε στο νερό. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλούς πιλότους, αρκετές φορές μπορεί να συμβεί, ωστόσο δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια απλά θεωρία που εξετάζουν οι ειδικοί. Δεν είναι, να πούμε εδώ, το πρώτο ανεξήγητο αεροπορικό συμβάν. Ωστόσο, λόγω του κλίματος που επικρατεί στα ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κόσμος έβαλε με το μυαλό του, πως είναι φυσικό, τα χειρότερα. Το τουρκικό τώρα τηλεοπτικό δίκτυο Haber Turk TV μετέδωσε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης ότι κανένα τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος δεν βρισκόταν στην περιοχή της Κύρου τη στιγμή που κατέπεσε το Mirage. Την είδηση μετέδωσε ο ανταποκριτής του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Mahmoud Gürer, ο οποίος επικαλέστηκε πηγές των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Στο τουρκικό κανάλι, μάλιστα, μίλησε και Έλληνας ανταποκριτής, ο Τάκης Μπερμπεράκης, ο οποίος ανέφερε πως το ελληνικό μαχητικό είχε συμμετάσχει νωρίτερα σε επιχείρηση αναχέτησης δύο τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο, που είχαν παραβιάσει φυσικά τα σύνορα. Δυστυχώς, γίνανε κάποιες προσπάθειες να βρεθεί τα συντρίμια του Μιράζ. Βρέθηκαν τελικά και μετά από λίγο βρέθηκε νεκρός και ο πιλότος του μαχητικού.
Πρόκειται τώρα, επειδή έγιναν γνωστό, βγήκε στη δημοσιότητα το όνομα και τα λοιπά του άτυχου πιλότου, ο οποίος έπεσε μέχρι στιγμής κάτω από ανεξήγητες συνθήκες στην Σκύρο. Τώρα σε μισό λεπτάκι θα σας πω και τα ακριβή στοιχεία του, με συγχωρείτε. Και μέχρι να τα βρούμε εδώ πέρα, να συνεχίσουμε την είδηση. Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Πάνο Καμένο ήταν σήμερα σε συνεχή επικοινωνία όταν έγινε γνωστή η συγκεκριμένη είδηση και το συγκεκριμένο συμβάν. Έχουν βγάλει επίσης σχεδόν όλα τα κόμματα ανακοινώσεις που εύχονται στην οικογένεια του άτυχου πιλότου, τα συλληπιτήριά τους και όλα αυτά τα τυπικά, τα κλασικά. Μάλιστα, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο επικεφαλής του ποταμιού, είπε ότι αυτό το περιστατικό είναι κάτι το οποίο πρέπει, λέει, να μας κάνει πιο συνετούς. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι σε αυτές τις στιγμές όπως αυτές δεν είναι και το καλύτερο να μπλέκουμε σε πολιτικά